Θέλω να πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη και στους κριτικούς φοιτητές εκεί της Θεσσαλονίκης. Ποια η αφορμή, ποιος ο λόγος. Να η φωτογραφία που μας δίνουν τα παιδιά από πάνω, οι συνεργάτες μας. Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από την Κρήτη, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις εθελοντικές αιμοδοσίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Μεταξύ άλλων βέβαια διοργάνωσαν και μία εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 30 άτομα. Είπαμε και αποφασίσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτούς τους πρωταγωνιστές. Με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους κριτικούς, με αυτή την νεολαία. Πάμε στον Γιώργο τον Ανδρουλάκη να τον καλησπερίσουμε και να μας κάνει και ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή. Μέλος Ένωσης Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Γιώργο, πώς είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είτε κάνουμε, καλά είμαστε. Είμαστε καλά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η εκπομπή σήμερα ξεκινάει με σένα, ξεκινάει με όλη την ομάδα εκεί της Ένωσης Κριτών και θέλω να μας πεις λίγο αναφορικά με την ανταπόκριση σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια να στηριχθούν όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που τραυματίστηκαν στο κομμάτι της τραγωδίας, στο μέτωπο της τραγωδίας των Τεμπών. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ να πούμε ότι η ανταπόκριση των μελών του πυρήνα του Συλλόγου ήταν άμεση, διότι το δυστύχημα έγινε Τετάρτη ξημέρωμα και οργανώθηκε η ομοδοσία, έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι. Ενώ εντάξει, γενικά είμαστε λίγο βραδικίνητος οργανισμός, δηλαδή πρέπει να παίρνει κάποιο διάστημα μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις, να γίνουν συνελεύσεις κλπ. Αυτό ήταν η απόφαση που έγινε πολύ γρήγορα και υπήρχε άμεση κινητοποίηση από τα παιδιά. Τρέχανε όλοι κατευθείαν να πούνε ναι, παιδιά, να δώσουμε αίμα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήταν υποχρέωση και είναι υποχρέωση. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, με αφορμή αυτή την τραγωδία πραγματικά που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, είδαμε έναν μηχανισμό εθελοντισμού από την πλευρά των φοιτητών και θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτή την προσπάθεια των Κριτών. Πανελλαδικά, όχι μόνο Θεσσαλονίκη, και στην Αττική και στην Κρήτη, είναι αυτά τα αντανακλαστικά που έδειξε η νεολαία συνειδητοποιημένα αυτή τη φορά. Ναι, ναι. Ναι, ταυτόχρονα και τα παιδιά στην Αττική είδαμε ότι οργανώσαν αιμοδοσία και άλλοι συλλόγοι είδαμε ότι κάναν ό,τι δράση μπορούσαν να κάνουν να βοηθήσουν. Γενικότερα, το φοιτητικό κίνημα και η φοιτητική συλλογή σε όλη την Ελλάδα, όταν έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες, ας πούμε, που αφορά οι φοιτητές μας και λοιπά, είναι πάντα άμεσες οι ανταποκρίσεις μας. Εμείς, ιδιαίτερα σαν Κρήτες που είμαστε στο Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε, πέρα από το κομμάτι του περνάμε ωραία σαν φοιτητές εδώ πέρα με το κριτικό στοιχείο, να έχουμε όσο πιο φιλανθρωπικό σκοπό γίνεται στο Σύλλογο. Γιώργο, στο Αριστοτέλειο είσαι, σωστά. Στο Αριστοτέλειο, ναι. Και βέβαια αναφερόμαστε σε ένα. Στο Αριστοτέλειο, βέβαια, έχουμε και φοιτητές και από ΜΑΜΑΚ και από το ΤΕΙ στη Σύνδο, που είναι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πλέον, και από ιδιωτικές σχολές. 12 νέοι φοιτητές του Αριστοτελείου έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Ένα τμήμα θρηνεί και ένα νέο άνθρωπο που είχε στις τάξεις του. Και θέλω λίγο να μας μεταφέρεις το κλίμα το οποίο κυριαρχεί δύο εβδομάδες περίπου μετά την τραγωδία. Φιλοξενήσαμε και τον Πρίτανη την περασμένη εβδομάδα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα η κατάσταση είναι αρκετά τεταμένη αυτές τις μέρες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί πέρα από τα νεκρά παιδιά, τους φοιτητές μας, υπήρχαν και νεκροί μαθητές από σχολεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γενική απεργία και έγιναν δύο τεράστιες πορείες ως προς τον ΟΣΕ, ας πούμε, και είχαν τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο, τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ κινητοποίηση. Δεν φαίνεται ότι θα σταματήσει σύντομα αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε κιόλας. Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα έχετε προγραμματίσει κάποια συγκεκριμένη δράση που θέλετε να αναφέρουμε? Προς το άμεσο επόμενο διάστημα δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Αν προκύψει κάτι, μπορείτε να ενημερωθείτε από το Instagram και το Facebook του Συλλόγου. Σωστά, μας. Σωστά. Το Instagram είναι ecufuthu 1958, ναι, και το Facebook είναι ecufuthu. Γιώργο, αν θες να στείλεις και χαιρετισμούς εδώ στους δικούς σου στην Κρήτη. Βεβαίως, θα στείλω χαιρετισμούς όχι μόνο στους δικούς μου,
σε όλους τους γονείς των παιδιών που είναι στην Κρήτη, φοιτητές που είναι στο σύλλογό μας και εμείς, να στείλω τα βαθιά μας συλληπιτήρια σαν σύλλογος, εκπροσωπώντας το σύλλογο για τα παιδιά που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τις μανάδες που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Η σκέψη μας είναι μαζί τους και αυτό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Γιώργο, να είσαι καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε.